Καλημέρα, coach. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι γίνεται τώρα με τους αθλητές, πού θα πάνε? Αχ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Είμαι μάγος να απαντήσω. Μάλιστα. Πάντως έχουμε σοβαρό πρόβλημα για το κάποια τμήματα τα δικά μας. Είναι 8 αγωνίσματα των ρήψεων γυναικών και ανδρών. Δηλαδή σφαίρα, σφύρα, δίσκους και ακόντιο. Τα παιδιά περάσουν πολύ δύσκολα. Δεν ετοιμαστήκαμε. 10 χρόνια φωνάζουμε, δεν ετοιμάσαμε την επόμενη μέρα και τώρα είμαστε μπροστά σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε. Εσείς κάνατε τις πιέσεις και το γνωρίζω κιόλας αυτό από το ρεπορτάζ. Τους λέγατε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, ο Άγιος Κοσμάς θα παραδοθεί, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Συμφωνείς, διαφωνείς, άλλο θέμα. Τι σας είχαν πει οι coach? Γιατί τα ετοιμαστεί ένα καινούριο γήπεδο που τα μεταφέρω με τα παιδιά εκεί να γυμνάζονται. Πού θα ήταν αυτό το γήπεδο, coach? Στη βόρεια πλευρά του Άγιο Κοσμά, το χώρο του ελληνικό. Ναι. Αλλά όπως βλέπετε αυτό τα ξεκινήσει, άρα τα έχουμε 4-5 χρόνια μέχρι να φτιάξει, δεν είναι παιχνίδι ένα γήπεδο, ναι. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και αυτή τη στιγμή στην Λεκανοπέδιο δεν υπάρχει γήπεδο που μπορεί να στεγάσει αυτά τα αγωνίσματα. Μάλιστα. Εγώ άκουσα ότι κάποιοι αθλητές θα πάνε στο ΆΚΑ, αλλά και εκεί πρόβλημα με τους ξενώνες. Αυτό ισχύει, η coach? Δεν μπορεί να απορροφήξει όλο το όγκο αθλητών να προσφέρουμε, γιατί έχουμε ένα όροφο μόνο στα παλιές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακό Στάδιο, ναι. Και τα 5-6 ντομάτια είναι κλειστά, θα έχουμε άλλα 5-6, δηλαδή μένουν παιδιά ήδη εκεί, ναι. Δεν είναι κλειστά, είναι... Αλλά αυτό για το σύνολο δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κάποια λύση? Δεν υπάρχει. Και μιλάμε για παιδιά που έρχονται πρώτη χρονιά από την επαρχία. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε οι οικογένειες να μπορούν να έχουν λεφτά για διατροφή, για στέγαση. Για διαμονή, βέβαια. Απλώς είναι πολύ δύσκολη φάση. Και δεν ξέρω πώς να το ρυθμίσουμε αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Το περισσότερο ποιο είναι, coach? Είναι τη αγωνιστική δραστηριότητα την ομοσπονδία μας. Δηλαδή, γιατί ήδη έστειλε χαρτί Ειρήνης και Φιλίας, το ναι, ΣΕΦ, ναι. Γιατί είναι ακατάλληλο. Πράγματι δεν έχει γίνει τίποτα από το 1985. Αγωνίστηκα εγώ τότε πρώτη φορά. Ναι, σωστά. Και δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες για να μπορεί να το έχουμε σε μια κατάσταση να είναι ελκυστικό πρώτα απ' όλα, να είναι όμορφο, άστοπο, να είναι καινούργια τεχνολογίες που το ντάπεδο να μπορεί να βοηθάει τις επιδόσεις μας, να μπορούν να εξελιχτούμε αγωνιστικά για να γίνουμε ανταγωνίσιμοι στο παγκόσμιο στερέωμα. Τώρα μιλάς για το κλειστό στίβο, έτσι, για το κλειστό μέσα. Βεβαίως. Ναι, 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 ναι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι από τη δικιά μας καθημερινότητα και κάθε χρόνο έχουμε μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Και εμείς θέλουμε να είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Γι' αυτό δουλεύουμε. Ναι. Και από την άλλη μεριά η Παιανία είναι 12 χρόνια κλειστή πια. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ούτε δηλαδή από το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή μπορεί ούτε το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή μπορεί να απορροφήσει ένα κομμάτι των αθλητών. Έτσι. Δεν μπορεί γιατί πέρσι ορισμένοι αθλητές εκφράσανε τα παράπονά τους γιατί την πίστα είναι ακατάλληλη και δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Και είχε και φόβο από τραυματισμούς. Και τώρα προλαβαίνουμε. ΣΕΦ λέει να πει πάρει τις ευθύνες και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αγώνες να πάρουμε και εμείς την ευθύνη. Ναι. Δηλαδή είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αποφάσεις, προτεραιότητα, εγώ τα φωνάζω 10 χρόνια. Πάρτε σωστές αποφάσεις με προτεραιότητα τα βασικά. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο τρόπο να γίνει αυτό. Πολύ εύκολη απόφαση, αλλά όπως βλέπουμε. Καλά, και δύσκολη να ήταν ρε coach, μέσα σε 10 χρόνια θα βρισκόταν μια λύση. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί λύση. Είμαστε τώρα Νοέμβρη, έρχεται, θα κρυώσει ο καιρός, ναι, και σωστά. Θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη η προετοιμασία και μηδέν αγωνιστική δράση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, coach, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανοίγουμε την Παιανία, λέμε, σε τι κατάσταση είναι?
Εγώ νομίζω μέσα σε ένα μήνα η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς καλούς ηλεκτρολόγους, καυστηριακοί, καυστήρες, μαστόρους. Θα το φτιάξουμε, θα τραβήξουμε ένα καλώδιο, ΔΕΗ θα μας βοηθήσει. Είναι μια απόφαση. Αυτές οι κυβερνήσεις που περάσανε, όλοι είπανε ναι. Όλοι είπανε ναι. Εγώ είμαι μόνιμος σε αυτές τις συζητήσεις. Τα έχω ακούσει, τα περιμένω. Περάσανε αυτά τα 10-12 χρόνια. Δεν είναι καιρός να το φτιάξουμε. Εγώ λέω ένα απευθυντό στις οργανώσεις. Αυτή τη δουλειά που θέλουμε να φτιάξουμε στην Παιανία, να τους παρακαλέσω και μπορεί να έρθουν να το ανοίξουμε. Μάλιστα. Να το διορτώσουμε. Αυτό που έχει σπάσει, αυτό που έχει κλαπεί, θα το διορτώσουμε. Ναι. Και φαντάζομαι ότι σε επίπεδο αγωνιστικό, δηλαδή από στίβο και τα λοιπά, θα είναι εντάξει η κατάσταση. Είναι πολύ καλή πίστα. Είναι καινούρια, είναι 10 χρονών, αλλά είναι καινούρια. Θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και κάτι άλλο, να μάθουμε τα παιδιά να αγωνίζονται. Εκεί είναι το δικό μου το πρόβλημα. Μόνο τους γυμνάζουμε τελευταία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βγαίνουμε έξω και βλέπουμε αγωνιστικότητα. Τα παιδιά έχει πρόβλημα. Δεν είναι ανταγωνίσιμοι, έχουν στρες, φόβο. Φέτος εμείς πήραμε μια απόφαση, πήραμε 40-50 παιδιά στις μικρές ηλικίες. Αποτύχανε τα παιδιά μας. Άμα εξαιρέσουμε 2-3 σε κάθε κατηγορία, οι άλλοι ήταν 10 μέτρα κάτω. Οι επιδόσεις τους ήταν πολύ μέτρια. Αυτό είναι έλλειψη αγώνων. Εγώ το πονάω αυτό, γιατί είναι παιδιά με όνειρα και αυτά τα όνειρα πρέπει να τα πραγματοποιήσουμε. Ή να πάμε σπίτι μας. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.